Έλα, καταφτάνει το ηρωικό Κόρντομπα. 2 και 5. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, εδώ υπερσύγχρονες θέσεις πάρκινγκ, όπως βλέπετε. Καθόλου στο πόδι τα προγνωστικά σήμερα, Κωστή. Δεν θα τα κάνουμε. Καθόλου στο πόδι. Έλα μέσα, λέει. Μέσα. Όχι, όχι, όχι. Μπουκάρο. Μπουκάρο στο Κόρντομπα. Έτοιμος. Έτοιμος. Αυτό είναι. Ταχύτης, κύριε. Πώς είναι και ο Βέκος. Ταχύτης σημαίνει θουμβού. Έλα, ρε, έλα μέσα. Τι κάνει. Έλα μέσα. Έλα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε. Όφι Ατρόμητος. 2-10 ο Άσος, 3-20 ισοπαλία, 3-95 το διπλό. Κοίταξε, ο Ατρόμητος ήρθε η ώρα να κάνει το διπλό. Ωχ, λες. Θα σκάσει στραβά εδώ η ιστορία. Εγώ είναι το σημείο της αγωνιστικής. Για μένα αυτό το μάτς. Εγώ γιατί το βλέπω τον Άσο της αγωνιστικής. Τρίχες. Λες, ε. Δεν νομίζω. Θα σκάσει βόμβα. Και επειδή μου κουνιούνται και μου λένε μα είπες για τις ομάδες. Εγώ πληρώθηκα, καριόλια. Πληρώθηκα με πέναλτι ΑΕΚ. Και γκολ και όβερ Ολυμπιακό. Και έχω δώσει και πάω κάρι πέναλτι το οποίο μπορούσε να το δώσει. Ο Τρέγκας έκανε. Πώς το λένε. Μασέτα. Κραπ. Πώς είναι αυτό που παθαίνουν ανακοπή. Ανάνυψη. Ανάνυψη έκανε ο Τρέγκας. Τρέγκα. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε διπλό. Συνεχίζουμε. Διπλούρα, ναι. Πανσεραϊκός, Λαμία, 2-30 ο Άσος, 3-40 ισοπαλία, 3-15 το διπλό. Διπλό και εδώ. Και εδώ διπλό, ρε. Πιο καλή ομάδα η Λαμία από τον Πανσεραϊκό. Λες, ε. Μου είπαν από Σέρες, Γκαρσία, λίγα πράγματα, τακτική λίγη. Παίχτες απλήρωτοι 5 μήνες. Α, έχουμε τέτοια. Έχουμε τέτοιες ιστορίες μέσα στο... Μήπως θέει η κρίση με τον πόλεμο και δεν πληρώνουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Μήπως θέει ο πόλεμος. Και να βρούμε μια αλήθεια. Ναι. Έδωσε ο Καζίας τα 100 χιλιάρια τα πρώτα για το γήπεδο του Πανσεραϊκού. 900 χιλιάρια έβαλε ο Δήμαρχος και 1 εκατομμύριο έβαλε ο Καραμαλής. Α, έτσι. Γι' αυτό τον Καραμαλή τον κάνουν τεμενάδες και μπράβο του να πούμε γιατί στηρίζει τον τόπο του. Πάντα οι Καραμαλίδες τις Σέρες τη στηρίζανε. Και ο παπάς του Αχιλλέας τον Πανσεραϊκού. Το στηρίζει. Το σιδηροδρομικό τέτοιο δεν στηρίζει. Δεν έχει σχέση με τις Σέρες. Δεν μας ενδιαφέρει παρά. Τελείωσε αυτό πάντα. Μάλιστα. Παρακάτω. Λοιπόν, Ολυμπιακός και Φυσιά Κυριακή το πρώτο ματς 5 η ώρα. 1-15, 7-20, 19.5 το δείχνω. Πέναλτι στο παιχνίδι, όπως δώσαμε. Anytime penalty. Anytime penalty. Με αυτούς τους center back εκεί που έχει η Κηφισιά, όλο και θα μπει κανένας εκεί, Μιέλ, θα το πάρει το πέναλτι. Πέναλτι στο μάτς. Πολύ ωραία. 5.5, Άρης, Αγρίνιο. 1-50 ο Άσος, 4 ισοπαλία, 7 το διπλό. Πιστεύω θα το πάρει ο Άρης το μάτς, θα δυσκολευτεί όμως. Γιατί είναι άλλο παιχνίδι εδώ, τώρα πρέπει να δημιουργήσει, να κάνει να ράνει. Και βλέπω ότι στην αντεπίθεση πρέπει να προσέξω πολύ τον Γαρέλη, ο οποίος μπαίνει στην καρδιά και δημιουργεί καταστάσεις. Πιστεύω όμως εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα το πάρει το μάτς, μάλιστα θα δώσει και άντερ. Θα το πάρει ο Άρης με 1-0 ή 2-0 κάτω από την γολτό παιχνίδι. Άσο και άντερ δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε με Νουπουσού Βόλος Αρτστήρ Τρυπόλεως στις 8 η ώρα. Νομίζω είναι το γκολ και over εδώ. Ανοιχτή κόλλη και οι δύο άμυνες. 2,70 ο Άσος, 3,25 ο Παλία, 2,70 το διπλό, μοιρασμένες οι αποδόσεις. Μπορεί να είναι και Άσος, αλλά δεν πλέκω. Το goal και over είναι πιο κοντά από τον Άσο. Δηλαδή, goal και over. Goal και over το δίνω. Καλά θα το δίνει αυτό. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ. 5,20 ο Άσος, 3,95 ο Παλία, 1,65 το διπλό. Λοιπόν, πιστεύεις ότι το πάθημα θα γίνει μάθημα για τον ΠΑΟΚ? Ή πάλι μετά από μια ευρωπαϊκή νίκη μπορεί να πάθει τα ίδια που πάθε στο πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ από τις μεγάλες ομάδες παίζει το πιο ανέρα στο ποδόσφαιρο. Σαν να βλέπεις την Αδουλάκη να παίζει θέατρο. Αρρωστιά. Ναι. Αναλατιά. Σαν κουριά μεγάλη να πούμε. Πασούλα, ιστορίες. Το ΠΑΣ για ένα σκληροτράχυλος και δεν δίνει. Τώρα δεν δίδει. Πέθανε ο πρόεδρος του, το εργοστάσιο με τις μπογιές. Δεν βάφει το Μακεδονία Παλάς ο άλλος ο πρόεδρος. Δεν ανοίγουν οι κόλλοι για να μπει ο Πέλκας. Κερκίδες για να μπουν οι παοξίδες. Νομίζω όμως ότι από την εμπειρία ο ΠΑΟΚ θα το κάνει το διπλό και στο άντερ και αυτός. Στο 0-1. Άρα διπλό και άντερ ο ΠΑΟΚ. Και άντερ. Πιστεύω δύσκολα. Λοιπόν. Και αυτός όπως ο Άρης θα περάσει δύσκολα, θα περάσει αλλά πολύ δύσκολα. Θα περάσει. Ωραία.
Και κλείνουμε με το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Εδώ πάμε και σε μια ψηλοανάλυση, γιατί είχαμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και κατά πόσο βλέπεις να επηρεάζει αυτό το μάτς της Δευτέρας στο ντέρμπι? 2.30 ο Άσος, 3.35 ισοπαλία, 3.20. Κάντο και έτσι και μια ψηλοανάλυση όλο αυτό. Ώρα έχεις, 2 και 10 ακόμα διαφημίσεις έχει, μην αγώνεσαι. Δεν πρόκειται να δούμε μπάλα. Δεν πρόκειται να δούμε μπάλα. Τα δώσαν όλα, δώσαν ψυχή, σώμα, παραπάνω τρεξίματα, pressing, πλαγιοκοπήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που είδα κάποια στιγμή, αλλά δεν το δάλω το μάτς. Νομίζω ότι θα γίνει ένα κακό παιχνίδι. Δεν θα ανοιχτούν οι ομάδες. Δεν θα πάει σε pressing και γιατί δεν θα μπορεί. Και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ερώτηση σας έκανα. Η ΑΕΚ είναι μαθημένη να παίρνει τα αποτελέσματα σε παιχνίδια με την ένταση. Άρα πάει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στα κυβικά. Σε χαμηλό ρυθμό, πιο πολύ στα κυβικά του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΚ παίζουνε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αναγνωστά, έχω συγγνώμη, αλλά θα χάσουμε. Άσος. Άσος, ε. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα έχει την ένταση. Θα πάει build up. Πιο οργανωμένος ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Πιο καλός στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Και νομίζω ότι... Ξέρει και την υπομονή ο Γιωβάνοβιτς από πέρυσι, είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού, ναι, που παίζει. Είναι πιο απελευθερωμένος ο Παναθηναϊκός από πέρσι, πολύ σφιχτός, τώρα απλώνεται. Και βλέπω ότι ήρθε και η ώρα τα σέντερφορ του Παναθηναϊκού να αρχίσουν να πιάνουν δουλειά. Παίζει το καιρόλο ότι η ΑΕΚ έχει ως τώρα και δύο βαθμολογικές απώλειες και ίσως πάει με μεγαλύτερη πίεση πάρει, για το αποτέλεσμα. Να πάρει. Να κάνω και μια πρόβλεψη πολύ βαθιά. Βαθιά σκεπή που λένε. Εις βάθος και εις... Γκολ στην κόντρα ο Παναθηναϊκός, σε ανοιχτό χώρο. Άρα λες ότι η ΑΕΚ μπορεί να πέσει στη λούμπα. Να το πάρει. Να το πάει με το γνωστό της τρόπο. Ναι, να πιάσει δηλαδή την απόδοση ένταση, να τη σπάσει ο άλλος και να φύγει στο μεγάλο το χώρο. Άρα αυτά. Βλέπεις γκολ του Παναθηναϊκού στην κόντρα. Στην κόντρα επίθεση. Τι θέλετε άλλο, ρε πουσταράδες. Τι ανάλυση θα σας κάνω. Μαγνητική τομογραφία να κάνετε. Κάποια κύλη θα βρίσκατε. Εγώ σας έχω βγάλει τη σποδιλική στήλη. Το μεδούλι. Πήγαμε. Φίλοι της Μαρμίτας, κερδίστε 100 δολάρια cashback με την εγγραφή σας στη Binance από το link στην περιγραφή όμως, στην πιο εύκολη και ασφαλή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με την ολοκλήρωση των tasks όπως θα εμφανιστούν στο Task Center. Επίσης, όσοι ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Binance χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης, μπαίνουν στην κλήρωση όπου 6 νέοι χρήστες κάθε μήνα θα μοιραστούν δώρα συνολικής αξίας 300 ευρώ σε δωρεπιταγές από Red Rock Jeans, Opticon Express και Elixir. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στο πρώτο λαϊκό δικαστήριο του κάθε μήνα.